κύριος Παντελής Θεσσαλονικιός, ο ιδιοκτήτης του ομίλου. Πείτε μας λίγο πώς νιώθετε για το σημερινό γεγονός. Πραγματικά σήμερα ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Το είδα από τον κόσμο, τους αθλητές μας, τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση δώσαν όλο τους τον εαυτό. Εδώ και ένα μήνα περίπου γυμνάζονται με τα άλογα για να δείξουν στο ροδίτικο κοινό ότι η πασία είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Ήταν πολύ επιτυχημένο όλο το event αυτό, η εκδήλωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς που βοήθησαν για να είναι καλύτερη η εκδήλωση, το ΔΟΠΑΡ, τους χορηγούς μας όλους, είναι πολύ, δεν το θυμάμαι. Πείτε μας λίγο για τους αθλητές, γιατί από ό,τι είδαμε δικοί σας αθλητές κατάφεραν να κερδίσουν. Αυτό θέλω να μας πείτε. Είναι συνέδρα τους γι' αυτό. Αλλά αυτό όχι. Είναι το μυστικό, ότι είναι συνέδρα τους. Όχι. Είναι πρώτη φορά που τρέχουν τα παιδιά στο χώρο μας, είναι καινούριος ο ομιλός μας. Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πασίας Ρόδου είναι για πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια εκδήλωση με εμπόδια. Τα παιδιά είχαν άγχος, δεν έχουν εμπειρία, είναι καινούργιοι αθλητές στον χώρο των εμποδίων, είναι πολύ έμπειροι, συνυπική αντοχή. Που εκεί έχουμε κερδίσει και βαλκανικά πρωταθλήματα και είμαι και στην εθνική ομάδα. Ήταν επιτυχημένος όλο αυτό που είχαμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Beyond Group που με στήριξε πάρα πολύ και ήταν δίπλα μου, τη Volvo, τους αθλητές που ήρθαν από την Κρήτη και από την Αθήνα με πολύ, πολύ δύσκολο όλο αυτό να ταξιδέψουν με τα άλογά τους. Για πρώτη φορά ήρθαν αθλητές στην επαρχία και ήταν όλα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, είμαι χαρούμενος και αυτό φάνηκε και στα παιδιά και στον κόσμο. Πείτε μας λίγο αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει η πασία. Έχει περιορισμό ηλικία? Είναι από 4 ετών και όσο αντέχεις. Και μια ευχή? Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να έρθουν κοντά στη φύση και στα ζώα. Τα άλογα είναι ένα πάρα πολύ ευγενικό ζώο και να είναι πάντα καλά όλοι. Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, ο κύριος Στέφανος Κυριαζής, ήταν κοντά μας, στήριξε την εκδήλωση. Πείτε μας δύο λόγια. Ο Δήμος Ρόδου και ο ΔΟΠΑΡ για ακόμα μία αθλητική δραστηριότητα κοντά στην αθλητική οικογένεια του νησιού μας. Η πασία, ένα άθλημα που είναι ξεχωριστό στα δρόμενα του νησιού μας, το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα δώσουμε και άλλες στηρίξεις ό,τι έχει αφορά την υπασία και ο μόνος και ο μοναδικός λόγος είναι ότι έχει τα άλογα, την ψυχή των αλόγων με την συμβιβασμό των ανθρώπων, είναι αυτό που κατορπτίζει και αναβαθμίζει λιγάκι την ποιότητα του νησιού μας. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους γιατί είδα μία άψογη διοργάνωση. Είδα μία διοργάνωση που ήταν σε πρότυπα πανελλήνιας εμβέλειας και βέβαια καλωσορίζουμε τους αθλητές από την υπόλοιπη Ελλάδα που δώσαν ένα διαφορετικό στίγμα στην σημερινή εκδήλωση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τους διοργανωτές αλλά και κυρίως τον κύριο Παντελή που έτσι ήταν η ψυχή της διοργάνωσης να συνεχίσει και εμείς σαν Δήμος ΔΟΠΑΡ θα είμαστε πάντα δίπλα του. Ελισάβετ Πρόκου, πες μας πώς νιώθεις. Πολύ χαρούμενη, για πρώτη φορά πήγαμε μαζί με το άλογο μου 1.50. Είχαμε τρέξει και σε χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και το έκανα. Είσαι η νικήτρια της βραδιάς. Ναι, νομίζω. Δώσε μια ευχή για τους πιο νέους. Να κάνετε ό,τι θέλω και σας εύχομαι τα καλύτερα. Βασιλεία Μπάρντου, πες μας πώς νιώθεις για την εξέλιξη, για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εντάξει δεν έχω ξαναπάει σε κάτι τέτοιο και ήταν αναπάντεχο για μένα. Πες μας το ύψος. Ήταν περίπου 1.50, ίσως 1.45. Και βγήκες. Και βγήκα δεύτερη. Τέλεια, δώσ' μας μια ευχή. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούν. Κοντά μας και ο κύριος Δημήτρης Νάτσης θα μας πει ο ίδιος την ταυτότητά του για να μην κάνω κανένα λάθος. Καλησπέρα. Είμαστε από την Αθήνα. Ήρθαμε εδώ στη Ρόδο και η αλήθεια είναι μείναμε έκπληκτοι και από τη φιλοξενία και από τους αγώνες εδώ που διοργάνωσαν. Το επίπεδο που είδαμε με τους αθλητές εδώ στη Ρόδο ήταν καταπληκτικό. Αυτό που έχω να πω εγώ σαν αθλητής, προπονητής και τόσα χρόνια που παρακολουθώ, με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα παιδιά που είχαν τόσο γνώση στο τι έκαναν, όσο το ότι παρουσιάσαμε και
ένα τελευταίο αγώνισμα και είδαμε ότι το εμπόδιο έφτασε στο ύψος 1,50 και το κάναμε με μεγάλη άνεση και ευκολία. Αυτό δηλώνει υποσχέσεις από τα παιδιά της Ρόδου ότι έχουν πραγματικά μέλλον. Θα μας δώσετε μια ευχή. Η ευχή μου είναι πάντα υγεία, πάνω απ' όλα στα άλογα, γιατί μέσω των αλόγων έχουμε όλη αυτή τη χαρά και μας δίνουν όλη αυτή την ωραία ερμηνεία στο να απολαύσουμε όλους αυτούς τους αγώνες. Και για τα παιδιά, ό,τι καλύτερο, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και έχουν δυνατότητες να πάνε πολύ ψηλά. Ωραία, θα μας πείτε αν θα είστε κάπου τώρα, θα αγωνιστείτε κάπου. Προπονώ δύο αθλητές που θα τρέξουν στον τελικό που έχουν προκριθεί για τη Βουδαπέστη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας και μετά από αρκετό καιρό προκρίθηκαν η Ελλάδα σε τέτοιο αγώνισμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλά και συμμετέχω και εγώ ο ίδιος στο ατομικό όμως, όχι στο ομαδικό αγώνισμα. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλονικιό που με κάλεσε και ζήτησε την στήριξη της εταιρείας. Ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα σαν εταιρεία και ομάδα μου Beyond Group. Ήταν μαγικό το αποτέλεσμα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και μάλλον φάνηκε το αποτέλεσμα, θα το δείτε στη συνέχεια. Η διαδρομή ήταν μαγική. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, τα παιδιά που κατάφεραν αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είδαμε να σηκώνονται πολύ ψηλά και αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που ήταν κοντά μας. Σίγουρα δεν μπορώ να τους κατανομάσω, ήταν πάρα πολλοί. Εύχομαι ο κόσμος να καταφέρει να έρθει πιο κοντά στη φύση, στα ζώα και ιδιαίτερα στα άλογα, που είναι ένα ζώο πολύ υπερήφανο και αν καταφέρεις να συνεργαστείς μαζί του, θα ζήσεις την απόλυτη μαγεία.